Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας και εσείς δίνετε το παρόν, τιμάτε την προσπάθεια που γίνεται από έναν δραστηρίο σύνδεσμο. Πράγματι, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων οργανώνει σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο και μάλιστα πολύ ωραίο, δεκάωρο. Αυτό το σεμινάριο έρχεται να καλύψει επιμορφωτικές ανάγκες των φιλολόγων της έδρας, διότι όπως είναι γνωστό, το μάθημα των νέων ελληνικών, διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στο Λύκειο, έχει αλλάξει και ως προς την εξεταστέα ύλη και ως προς την αξιολόγηση. Και προφανώς έχουν δημιουργηθεί αρκετές δυσκολίες, προβληματισμοί γύρω από αυτά τα δύο θέματα. Με τις υποτιθέμενες εξηγήσεις που δίνονται, που συνεχώς αλλάζουν όμως τον τρόπο που πρέπει να γίνει το μάθημα τελικά. Βέβαια. Επομένως, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων με τη δραστήρια πρόεδρό του, τη Αντιγόνη τη Βοιατζή και το ικανότατο διοικητικό συμβούλιο, αφού γκράζεται τις επιμορφωτικές ανάγκες των συναδέλφων και οργανώνει το σημερινό σεμινάριο με δύο πολύ καλούς εισηγητές, οι οποίοι έχουν γράψει και ειδικά βιβλία για τον τρόπο αξιολόγησης και διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο για τους φιλολόγους και ειλικρινά θέλω να συγχαρώ την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο που είχαν αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία, ευχόμενος καλή επιτυχία. Καλά τα ευχολόγια, αλλά είδαμε ότι έχετε φέρει τις ευχές να τις υλοποιήσετε και με ένα δώρο, είδαμε. Ναι, είναι ένα δώρο που ο Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων είχα προετοιμάσει. Είναι προϊόν διδακτικής εμπειρίας. Είναι διδακτικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην αρχαία ελληνική γραμματεία με διδακτικά υποδείγματα για το γυμνάσιο και για το λύκειο που πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμα στους συναδέλφους. Άρα βλέπουμε ότι είστε και εσείς από τη μεριά κοντά σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Ναι, γιατί ξέρετε αυτό το σύνδεσμο, είμαι από τα ιδρυτικά μέλη, υπήρξα πρόεδρος του συνδέσμου, παρακολούθησα επί πολλά έτη την πορεία του και συμπάσχω και συγχαίρω για όλες τις ωραίες δραστηριότητες του. Είστε εδώ για να δώσετε απαντήσεις στις απορίες των συναδέλφων σας για το πώς τελικά αξιολογείται το μάθημα το οποίο καλούνται να υπηρετήσουν μέσα στο ελληνικό σχολείο. Ναι. Από την χρονιά αυτή άλλαξαν πάρα πολλά στη διδασκαλία του μαθήματος, της γλώσσας και στην αξιολόγησή της, ιδιαίτερα στο Λύκειο. Επομένως, εμείς είμαστε εδώ ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα, στην πρόσκληση του δραστήριου συλλόγου εδώ Φιλολόγων Κορινθίας, Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας, για να κουβεντιάσουμε με τους συναδέλφους, να μιλήσουμε, να τους ακούσουμε, να παρουσιάσουμε τις σκέψεις μας και εμείς τις προτάσεις μας και να βοηθήσουμε όσο γίνεται σε αυτό που λέμε να γίνουμε καλύτεροι, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στη δουλειά μας. Οι φιλόλογοι έχουμε την διάθεση και την υπευθυνότητα να προσπαθούμε όλο και περισσότερο να βελτιωνόμαστε και να ανταποκρινόμαστε στην ευθύνη μας που έχουμε απέναντι στα παιδιά και στη δουλειά μας. Επισημάνουμε το γεγονός ότι πάρα πολλοί φιλόλογοι έχουν δώσει το παρόν σήμερα για να δουν, να πληροφορηθούν, που αυτό σημαίνει ότι ενδιαφέρονται για το πώς κάνουν το μάθημα στην τάξη. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι. Μέσα στις νέες συνθήκες, οι φιλόλογοι καλούνται να δουλέψουν μέσα σε αυτό το νέο σύστημα. Χρειάζεται λίγος χρόνος προσαρμογής, αλλά νομίζω ότι όλοι έχουν τη διάθεση να προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο και αυτό είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να συμπληρώσω ότι η παρουσία των συναδέλφων εδώ σήμερα, Σάββατο, θυσίασαν το Σάββατο, μια μέρα που δεν εργάζονται για ένα θέμα της εργασίας τους, κατά τη γνώμη μου επιβεβαιώνει αυτό που όλοι γνωρίζουμε στον χώρο της εκπαίδευσης, ότι το παραμελημένο σήμερα δημόσιο σχολείο στην πραγματικότητα στηρίζεται και λειτουργεί από την ευαισθησία, εξαιτίας ευαισθησίας και της δουλειάς των εκπαιδευτικών, της δημόσιας, αλλά και της φροντιστηριακής εκπαίδευσης. Αυτό σε πείσμα, αυτό σε διάψευση, αν θέλετε, όσων το τελευταίο διάστημα ακούγονται κάπως επιπόλαια. Αν σας έλεγα να συνοψίσουμε στο τι άλλαξε στον τρόπο που γίνεται το μάθημα στα φιλολογικά μαθήματα, θα ήθελα να
καταλάβουμε εμείς σαν γονείς. Των ελληνικών. Των ελληνικών. Ναι. Δεν άλλαξε το μάθημα. Το μάθημα παραμένει, το αντικείμενο είναι το ίδιο. Η ιδέα η οποία προτάθηκε τον περασμένο Ιούλη, δηλαδή η ιδέα της ενιαίας εξέτασης, κατά την οποία η διδασκαλία και η αξιολόγηση δεν περιορίζεται πια στα κλασικά κείμενα, δοκίμιο, άρθρο, αλλά επεκτείνεται σε όλο τον πλούτο, σε όλη την ποικιλία της νεολικής γλώσσας, σε κείμενα δηλαδή του επιστημονικού λόγου, σε κείμενα του διαφημιστικού λόγου, του πολιτικού λόγου, σε πολυτροπικά κείμενα αλλά και σε λογοτεχνικά κείμενα. Αυτή η ιδέα εμπλουτίζει τη διδασκαλία, ανανεώνει το ενδιαφέρον και μετατοπίζει, αν θέλετε, την οπτική από την οποία ο καθηγητής και ο μαθητής βλέπει ένα κείμενο. Δηλαδή, από την πλευρά πια της κατανόησης, της κριτικής επεξεργασίας και όχι απλά της απομνημόνευσης κάποιων γνώσεων. Είναι το σύστημα, για να το συνοψίσω, πιο ζωντανό, πιο κριτικό, πιο ελεύθερο για τα παιδιά και πιο ενδιαφέρον για τα παιδιά και για τον εκπαιδευτικό. Η ύλη είναι, επειδή έχουμε δει τα συγκεκριμένα βιβλία, είναι πιο κοντά στην εποχή. Απ' την άλλη υπάρχει ο αντίλογος ότι είναι πιο φτωχή όσον αφορά τον πλούτο της γλώσσας. Βλέπουμε να είναι περισσότερα τα δημοσιογραφικά κείμενα μέσα σε αυτά τα... Κοιτάξτε, εξαρτάται τι εννοούμε όταν λέμε ο πλούτος της γλώσσας. Αν τον περιορίζουμε στον δοκιμιακό λόγο, νομίζω ότι παραβλέπουμε και υποτιμούμε την ποιότητα και την αξία που έχει ο λόγος, ο νεοελληνικός λόγος, σε όλες τους τις πλευρές, σε όλες τις εκφάνσεις. Ακόμα και μια προσωπική μαρτυρία, είναι μια προσωπική μαρτυρία, ένα κείμενο προφορικού λόγου, αν θέλετε, εμπεριέχει στοιχεία ενδιαφέροντα για την ελληνική γλώσσα, που αξίζει τον κόπο να μελετηθούν. Εντάξει, η βάση είναι ο δοκιμιακός ή, αν θέλετε, και τα άρθρα σίγουρα, αλλά καλό είναι αυτά τα κείμενα να διαλέγονται και από άποψη περιεχομένου, αλλά και από άποψη ύφους, μορφής δηλαδή, με κείμενα πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτό το θέμα, ότι πρέπει να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών για το μάθημα, τη συμμετοχή τους σε όλη αυτή τη διαδικασία, και αυτό απαιτεί κείμενα που όχι μόνο θεματικά είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντά τους, αλλά και από άποψη μορφής. Καλή σήμερα, κυρία Πρόεδρε. Για ακόμα μία φορά, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων ξεκινάει βασικά μία χρονιά ακόμα με πολύ δυναμικό τρόπο, ένα σεμινάριο 10 ωρών, και ό,τι βλέπουμε με μεγάλη ανταπόκριση για το πώς αξιολογείται πλέον το μάθημα των νέων ελληνικών, γενικώς τα φιλολογικά μαθήματα, σε αυτή τη νέα δεκαετία. Αγαπητέ κύριε Τσαρμπέ και κύριε Ναστούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ και μας δίνετε βήμα να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Πράγματι, ξεκινάμε με ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο αυτή τη φορά. Κλείσαμε μια δυναμική χρονιά με επιστημονικό συνέδριο. Ανοίγουμε με εκπαιδευτικό σεμινάριο. Εδώ θα δείτε τη βάση μας. Θα δείτε 100 με 130 φιλολόγους που έχουμε γραμμένους μέλη μας. Είναι μάχημοι. Έρχονται για το μάθημα των νέων ελληνικών, το οποίο συνεξετάζεται στη Γάμα Λυκείου. Βέβαια, συνεξετάζεται από το γυμνάσιο, αλλά συνεξετάζεται και στη Γάμα Λυκείου. Και υπάρχουν κάποια προβλήματα στις οδηγίες. Εστάλησαν και καινούργιες οδηγίες τώρα τελευταία. Και αυτό που αποδεικνύεται εδώ για το Σύνδεσμο Φιλολόγων Κορινθίας είναι ότι οι φιλόλογοι είναι όλοι μαζί και μάχημοι. Σάββατο πρωί οι φιλόλογοι αφήνουν τα σπίτια τους, αφήνουν τις οικογένειές τους και είναι εδώ για τα παιδιά τους. Είναι εδώ να επιμορφωθούν για τα παιδιά τους που πλησιάζουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε δύο εξαιρετικούς συναδέλφους, είναι συγγραφείς εκπαιδευτικών βιβλίων, τον Αλέξανδρο το Μιτσέλο και τον Σπύρο το Μιτσέλο, γράφουν στην Ελλήνα Εκδοτική. Οι συνάδελφοι γνωρίζουν τα βιβλία διότι τα αγοράζουν και λύνουν τις ασκήσεις μαζί με τα παιδιά, και ήταν πάρα πολύ έτσι ανυπόμονοι να γνωρίσουν τους ίδιους τους συγγραφείς, οι οποίοι είναι και μάχημοι, είναι σε σχολείο. Είναι εκπαιδευτικοί, ο Σπύρος ο Μιτσέλος είναι και συνδικαλιστής, και ο Αλέξανδρος ο Μιτσέλος έχει κάνει και συντονιστή σε πολλά χρόνια στο βαθμολογικό κέντρο. Έχουν γράψει... Θα λέγαμε μία παρέμβαση του συνδέσμου, του The Point, δηλαδή The Point. Σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί σας, γιατί από ό,τι μας έχετε πει ότι αλλάζει συνεχώς ο τρόπος που αξιολογείται το μάθημα των νέων ελληνικών, αλλά και γενικότερα των φιλολογικών,
ενημέρωση θέλουν και γι' αυτό έχει σημασία να ακούνε από τους ανθρώπους που είναι καθένα αρμόδιοι. Ακριβώς, ακριβώς. Το μάθημα, κοιτάξτε, έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές. Οι οδηγίες έχουν σταλεί από την αρχή της χρονιάς πολλές και διαφορετικές και μπερδεμένες κλπ. Βέβαια, ο κάθε συνάδελφος τις διαβάζει και μπορεί να ανταποκριθεί μόνος του με τις γνώσεις του κλπ. Όμως, μία συζήτηση πάνω σε ένα ζήτημα το οποίο είναι αμφιλεγόμενο και το οποίο δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει, να σας πω την αλήθεια, και την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, είναι ρευστό και είναι για αυτή τη χρονιά, πάντοτε την πληρώνουν τα παιδιά και, που δίνουν τη χρονιά αυτή οι Πανελλήνιες, αλλά και οι καθηγητές τους μαζί. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια δημιουργική συζήτηση με τους, όπως είπατε, καθήλυν αρμόδιους. Είμαστε λοιπόν to the point. Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας είναι πάντα ενεργός, δυναμικός, δεν αλλάζει την πορεία του, είναι, ανταποκρίνεται στις αξίες και τους σκοπούς του καταστατικού και κάνει πάντοτε δράσεις που έχουν να κάνουν και με επιστημονικό χαρακτήρα, έχουν να κάνουν και με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όπως η σημερινή, καθαρό εκπαιδευτικό, της σχολικής τάξης. Γιατί είμαστε όλοι της σχολικής τάξης και είμαστε και του δημόσιου σχολείου και του ιδιωτικού σχολείου και του φροντιστηρίου. Είσαστε και 100 άτομα εδώ, που και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία, ότι ένα Σάββατο πρωί θα μπορούσατε να κάθετε στο σπίτι σας με την οικογένειά σας, έρχεται να επιμορφωθείτε και αυτό έχει μια ξεχωριστή σημασία. Ακριβώς. Και απαντούμε βεβαίως και στα πολλά πλήγματα που δεχόμαστε, ότι ας πούμε υποχωρούμε λίγο στις δουλειές μας, ότι κάποιοι δεν ασχολούνται κλπ. Πράγμα που δεν ισχύει. Εγώ προσωπικά για τους φιλολόγους, για τους συναδέλφους μου είμαι υπερήφανη. Το διοικητικό συμβούλιο που τους εκπροσωπεί είμαστε υπερήφανοι και να μας επιτρέψετε να είμαστε υπερήφανοι, γιατί πράγματι 100 ενεργοί φιλόλογοι του νομού Κορινθίας, από όλα τα μέρη όπως τα είδατε, από την Ανατολική έως τη Δυτική Κορινθία, είναι σήμερα Σάββατο πρωί στο Κιάτο Κορινθίας. Και θα από Αίγιο ακούσαμε. Από Αίγιο, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα το πούμε και στην παρουσίαση. Έχουμε συναδέλφους από το Αίγιο που άκουσαν, είδαν και ήρθαν να ενημερωθούν. Και γι' αυτό είμαστε περήφανοι, γιατί και τις σχέσεις που αναπτύξαμε και στο συνέδριο με όλους τους νομούς και όλους τους συνδέσμους, εμείς εξακολουθούμε, τις κερδίσαμε και εξακολουθούμε να τις έχουμε με τους συναδέλφους μας και να είμαστε πάντα, αυτό που λέμε, συνάδελφοι, δηλαδή συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα αυτό. Θα κάνουμε και την παρουσίαση σε λίγο των συναδέλφων, οπότε θα δούμε. Έχουμε την τιμή να έχουμε και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Αριστίδη Δουλαβέρα. Μας έφερε και ένα δωράκι. Μας έφερε και ένα δωράκι. Πάντα μας φέρνει δώρο ο κύριος Δουλαβέρας. Ο κύριος Δουλαβέρας, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ήταν ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας, ο οποίος ιδρύθηκε το 1987. Τον βλέπω περήφανο για αυτό που έχει, για έτσι όπως έχει γίνει, ναι, αυτή τη στιγμή. Ένωση, μας είπε με τα καλύτερα λόγια για τη δουλειά που γίνεται σε αυτό το σύνδεσμο. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ο καθηγητής είναι διακεκριμένος, όχι μόνο στην Ελλάδα, καταρχάς όχι μόνο στην Κορινθία, είναι σε όλη την Ελλάδα και είναι και παγκοσμίως διακεκριμένος. Δηλαδή, στο όνομά του γίνονται αναφορές και σε πολλές βιβλιογραφίες σε διεθνές επίπεδο. Ο καθηγητής είναι το στήριγμα του Συνδέσμου Φιλολόγων πάντοτε και έχει διατελέσει και πρόεδρος εκτός από ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Φιλολόγων. Και καταλαβαίνει τον αγώνα του καθηγητή. Και ήταν και σχολικός μας σύμβουλος και τον αγαπούμε πολύ. Γι' αυτόν έχει γραφτεί και ένα βιβλίο, το οποίο θα μιλήσουμε βέβαια εν καιρό. Θα ήθελα να κάνουμε έτσι μια ξεχωριστή αναφορά, όποτε μπορείτε κι εσείς, να μας δώσετε ένα βήμα για την πορεία του, έτσι, την καλλίδρομο πορεία του. Γιατί πράγματι ο καθηγητής είχε μια καλλίδρομο πορεία στη ζωή του, την οποία σεβόμαστε, εκτιμούμε και είμαστε όλοι οι φιλόλογοι της Κορινθίας περήφανοι γι' αυτόν. Και χαιρόμαστε που σήμερα τον έχουμε κοντά μας. Η πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φιλολόγου του Νομού Κορινθίας και της Πρόεδρου της κ. Αντίγονης Βαριατζή για τη συγκεκριμένη μερίδα είναι όχι απλώς αξιέπαινη. Το βλέπετε άλλωστε κιόλας από τον κόσμο που συμμετέχει, που είναι βέβαια συνάδελφοι φιλόλογοι του δημόσιου σχολείου αλλά και της ιδιωτικής εκπαίδευσης και των φροντιστηρίων. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι συγητές που μας τιμούν με την παρουσία τους είναι πραγματικά, θα έλεγα, ειδικοί στο κομμάτι της έκθεσης και της ελληνικής γλώσσας γενικότερα. Και υπ' αυτή την έννοια το συγκεκριμένο σεμινάριο, που είναι και ένα σεμινάριο που έχει και βιωματικό χαρακτήρα, γιατί θα διαμορφώσουμε και από κοινού κριτήρια αξιολόγηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη δική μας εκπαίδευση, γιατί για να εκπαιδεύσουμε καλά τα παιδιά θα πρέπει και εμείς ήδη να είμαστε συνεχώς ενημερωμένοι. Πόσο μάλλον σε μια χρονιά, σε τη φετινή, που πολλά ζητήματα είναι ανοιχτά, διότι δυστυχώς οι αλλαγές από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σε ό,τι αφορά το μάθημα της νοητικής γλώσσας έγιναν βιαστικά. Να σας θυμίσω ότι το
Οι αλλαγές θεσμοθετήθηκαν στα τέλη Μαΐου και αφορούν τα παιδιά που θα δώσουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Και δυστυχώς επίσης η καινούργια ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αντί να προστρέξει με τρόπο τέλος πάντων, αν θέλετε, και πιο αποφασιστικό και κάποια πράγματα να τα βγάλει από την συζήτηση, προσπαθώντας να διορθώσει κάτι που έγινε στρέβλα, νομίζω ότι δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση. Παρ' όλα αυτά, και θέλοντας να καθησυχάσω λίγο και τους γονείς και τους μαθητές που ενδεχομένως θα μας ακούνε, μορφοποιείται τελικά μια οριστική κατάσταση σε ό,τι αφορά τον τρόπο τον οποίο τα παιδιά θα εξεταστούν. Θα πρέπει στο βαθμό που με αναλογεί να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εφηδιαστούν. Αυτό δείχνει η εμπειρία. Κάθε χρονιά που εφαρμόζεται ένα καινούριο σύστημα, εκ των πραγμάτων δεν έχουμε τις πιο ακραίες εκδοχές του. Και φαίνεται ότι ο δικός μας κόσμος των φιλολόγων συνενεί σε κάποια βασικά πράγματα τα οποία εκ των πραγμάτων νομίζω ότι τελικά θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά στις εξετάσεις. Να πω με την ευκαιρία ότι ο Σύνδεσμος Φιλολόγων είναι εξαιρετικά ενεργός και καλό είναι να στηρίζουμε όλες τις πρωτοβουλίες και οι συνάδελφοι, γιατί με αυτόν τον τρόπο και πιο δυνατός γίνεται και βεβαίως περισσότερα πράγματα μπορεί να κάνει. Και πιστεύω ότι μάλλον θα πρέπει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, του εκάστοτε Υπουργείου, να ακούει πολύ περισσότερο τις επιστημονικές ενώσεις και τους μάχημους εκπαιδευτικούς και να μην αρκείται στις όποιες εισηγήσεις δέχεται από τη γραφειοκρατία του Υπουργείου, που πολλές φορές είναι μακριά από την εκπαίδευση.